εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ δια σούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί τη σκιά της Καινής Διαθήκης. Μας προεικονίζει δηλαδή πολλά πράγματα που πρόκειται να γίνουν στην Καινή Διαθήκη και να λάβουν σάρκα και οστά, να γίνουν γεγονότα τα οποία άπτονται τη σωτηρία του ανθρώπου ή μιλούν για τη σωτηρία του ανθρώπου ξεκάθαρα, προεικονίζονται με κάποια γεγονότα στην Παλαιά Διαθήκη. Εάν υπήρχε μόνο η Παλαιά Διαθήκη, δεν θα μπορούσε κανείς να καταλάβει το γιατί έγιναν κάποια γεγονότα. Ερχόμενη όμως η Καινή Διαθήκη, βλέπουμε σήμερα όλοι για ποιο λόγο έγινε το τάδε περιστατικό ή το τάδε γεγονός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ερμηνεύει η Καινή Διαθήκη, ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη. Χωρίς την Καινή Διαθήκη δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τις σωστές ερμηνείες των γεγονότων που έχουν συμβεί στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα η μία συμπληρώνει την άλλη, θα λέγαμε. Όπως έχουμε μία παραβολή που μιλάει ο Χριστός. Παραβολή του ασώτου Υιού, που την ξέρουμε όλοι. Ακούγοντας την παραβολή του ασώτου Υιού, αυτομάτως, εάν ο Χριστός και υπήρχε μόνο η παραβολή του ασώτου Υιού και δεν ερμηνευόταν, θα αποτελούσε μία σκία ότι κάτι θέλει να μας πει αυτό, αυτή η παραβολή. Και αυτομάτως θα δίναμε την ερμηνεία ότι ο Πατέρας, να είναι άραγε ο Θεός, ο Γιος, ο Άσωτος να είμαστε εμείς, ο πρωτότοκος που ήταν καλό παιδί, να είναι οι σωστοί άνθρωποι απέναντι στο Θεό. Θα ψαχνόμαστε, εάν δεν είχαμε την ερμηνεία μετά. Έτσι λοιπόν, θα ψαχνόμασταν για ποιο λόγο έγινε το Α γεγονός ή το Β γεγονός ή αν ήταν τυχαίο το ένα γεγονός στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά βλέπετε, τίποτα τελικά δεν αποτελεί τύχη. Τα πάντα είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού. Ό,τι γίνεται είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού. Και πάντα γίνεται για συγκεκριμένο λόγο. Επομένως, και οι γεγονότα στη σημερινή εποχή που ζούμε και βιώνουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γεγονότα τα οποία δεν είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γεγονότα τα οποία γίνονται τυχαία. Παρατηρούμε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο οποίος είχε ευλογηθεί από το Θεό, ο Σάκης ξέφευγε από τον αληθινό Θεό και λάτρευε άλλους θεούς ή τον ξέχναγε τον αληθινό Θεό. Βλέπουμε ότι επενέβαινε ο Θεός με διαφόρους τρόπους ώστε να επανέλθει ο λαός του Θεού στη σωστή λατρεία του αληθινού Θεού. Πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη δεν τιμωρεί
αμαρτήματα. Δεν τιμωρεί ένα λαό γιατί αμάρτησε. Με τα ανθρώπινα αμαρτήματα ομιλώ. Αν μύχευσε, αν έκλεψε, αν σκότωσε. Όμως, τον βλέπουμε να είναι αμήλικτος Θεός, έτσι παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη, να είναι αμήλικτος Θεός όταν τον ξεχνάνε ή όταν στρέφονται σε άλλους θεούς, σε άλλα πιστεύω, τα οποία δεν είναι μέσα, δεν παρέχουν τη σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι, σαν έθνος το Ισραήλ, όσες φορές λοξοδρόμησε, αυτομάτως το βρήκαν συμφορές. Το έθνος του Ισραήλ το βρήκαν συμφορές. Μα πόλεμοι, μα εξορίες, μα φυλακίσεις, μα χίλια δυο συνέβαιναν μέσα στο λαό αυτό. Και μόλις ο λαός συνερχόταν, από τους προφήτες ή από τους κριτές ή από άλλους οι οποίοι κήρυταν ότι όλα αυτά τα παθαίνουμε, όλα αυτά συμβαίνουν, διότι ξεφύγαμε από τον αληθινό Θεό, όταν το καταλάβαιναν οι άνθρωποι, επανερχόντουσαν στον αληθινό Θεό και τότε ξαφνικά τα δεινά ή οι εχθροί εξαφανιζόντουσαν. Τα δεινά ή οι εχθροί εξαφανιζόντουσαν αμέσως. Αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Τι μάθημα είναι αυτό για μας? Ότι στην Καινή Διαθήκη δεν αλλάζει ο Θεός. Είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Και εκεί με που φαίνεται τιμωρός, στην πραγματικότητα δεν ήταν τιμωρός. Απλούστατα, ο Θεός απομακρύνει τη χάρη Του. Απομακρύνει την ομπρέλα Του. Όπως από μια οικογένεια, όταν η οικογένεια παρεκκλίνει και φεύγει μακριά από τον αληθινό Θεό, πάβει ο Θεός να παρέχει την ομπρέλα Του από πάνω, της προστασίας Του. Έρει τη χάρη Του, όπως λένε οι πατέρες. Μα αν άρει τη χάρη Του ο Θεός, εάν την πάρει δηλαδή τη χάρη Του, τότε ο διάβολος βλέπει ότι αυτή η οικογένεια είναι χωρίς προστασία. Και αυτομάτως επιτίθεται. Και αφού δεν έχεις ασπίδα προστασίας, εύκολο είναι να σου κάνει πολύ μεγάλο κακό ο διάβολος. Και σε αυτό δεν φταίει ο Θεός. Αλλά φταίς εσύ που τον απομάκρυνες. Φταίς εσύ που τον έδιωξες τον Θεό μέσα από το σπίτι σου. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτομάτως η οικογένεια εκείνη μετά να πηγαίνει κατά διαβόλου. Βλέπουμε η οικογένεια αυτή ότι ξεφεύγει παντελώς και καταστρέφεται. Αρχίζει η καταστροφή της. Και αν δεν το συνειδητοποιήσει ότι καταστρέφεται, θα φτάσει στον πάτο της καταστροφής. Θα διαλυθεί. Το ίδιο συνέβη και το είδαμε με το κράτος του Ισραήλ. Διαλύθηκε. Για 2.000 χρόνια. Γιατί έφτασε στον πάτο της καταστροφής. Έφτασε όχι μόνο να αρνηθεί τον αληθινό Θεό, αλλά έφτασε στο να γίνει και θεοκτόνος λαός. Με αποτέλεσμα, ήρε ο Θεός τη χάρη Του και για 2.000 χρόνια ένας λαός ολόκληρος βασανιζόταν χωρίς πατρίδα. Και τώρα που ξαναβρήκε πατρίδα, είναι πάλι κατά το σχέδιο και την πρόνοια του Θεού. Για να εκπληρωθούν όσα είναι προφητευμένα. Ώστε και αυτό που λέει ακριβώς, θα μετανιώσει ο λαός αυτός. Θα ξαναναζητήσει τον αληθινό του Θεό. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και πας στις Ισραήλ σωτήσετε. Η πλειοψηφία του λαού της Ισραήλ τελικά θα σωθεί. Θα πιστέψει στον μόνο αληθινό Θεό, σε αυτόν που πιστεύουμε και εμείς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και την προσωπική μας ζωή ο Θεός μπορεί για αμαρτήματά μας να παραβλέψει,
καθότι είναι μακρόθυμος, φιλέσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Όμως δεν δέχεται σε καμία περίπτωση όταν τον απορρίπτουμε ή όταν αλλαξοπιστούμε. Όταν αληθορίζουν τα μάτια μας στα θέματα της πίστεώς μας. Δεν μας παρέχει ομπρέλα προστασίες. Δεν μας παρέχει ομπρέλα προστασίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δώσει ο Θεός πολλά παραδείγματα. Αρχιερείς που επισκέφτηκαν τον Πάπα της Ρώμης, μέσα σε ένα χρόνο πέθαναν. Πολλές φορές. Δεν είναι σύμπτωση αυτό. Δεν είναι σύμπτωση. Διότι δεν πήγανε σαν ένα απλό διάλογο, αλλά πήγανε σαν να είναι επίσκοπος Ρώμης. Ενώ στην ουσία έχει προσκυνήσει ο Πάπας της Ρώμης και λατρεύει έναν άλλον Θεό. Δεν λατρεύει τον αληθινό Θεό από τη στιγμή που έχουμε τεράστιες δογματικές διαφορές. Και βλέπετε πεθαίνει. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Σε άλλη ομιλία έχω αναφέρει τον Μητροπολίτη του Λένιγκρα, που μόλις έσκυψε να πάρει την ευχή του, να φιλήσει το χέρι του Πάπα, ο Μητροπολίτης αυτός έπαθε άνθρωπο πριν προλάβει να φιλήσει το χέρι και πέθανε μπροστά στα μάτια του Πάπα. Μπροστά στα μάτια του Πάπα. Βλέπετε ότι μπορεί ο Μητροπολίτης αυτός να έχει του κόσμου τις αμαρτίες. Μπορεί ο Μητροπολίτης αυτός, όπως και άλλοι Μητροπολίτες και άλλοι ψηλόβαθμοι, να έχουν του κόσμου τις αμαρτίες. Προσωπικές τους αμαρτίες. Άλλο η προσωπική αμαρτία και άλλο τον αλλαξοπιστήσω. Άλλο τον αληθωρίζω στα θέματα της πίστεως. Ο Θεός δεν το δέχεται αυτό. Απομακρύνει τη χάρη του. Τον αμαρτωλό τον σκεπάζει. Τον αμαρτωλό τον προστατεύει. Διότι είναι φιλάνθρωπος και γι' αυτό είπε «Ελάτε οι αμαρτωλοί κοντά μου». Δεν εγκρίνει την αμαρτία, αλλά τον προστατεύει τον άνθρωπο. Μπορεί να καταλάβει ο Θεός την αδυναμία του αμαρτωλού. Και γι' αυτό το συγχωρεί. Και γι' αυτό ήρθε κοντά μας, γι' αυτό σταυρώθηκε ώστε με το αίμα του να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Όμως, το να αληθωρίζουμε σε θέματα πίστεως δεν το δέχεται. Το να βεβηλώνουμε, δηλαδή, τον έναν και αληθινό Θεό, δεν το δέχεται. Και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής: μην κοιτάτε άλλους θεούς, για να τους δώσει να καταλάβουν ότι πόσο ενοχλείται, λέει μία λέξη η οποία ακούγεται παράξενα, γιατί είμαι Θεός ζηλιάρης. Ζηλεύω, λέει κάθε φορά που κοιτάτε άλλους θεούς, και μάλιστα που είναι ανύπαρκτη στην ουσία και περιφρονείται εμένα και δεν το δέχομαι. Μιλάει σε αυτή τη γλώσσα και λέει τον εαυτό του ζηλιάρη, που ο Θεός θα παθήσει από τέτοια πάθη. Δεν υπάρχει Θεός ο οποίος ζηλεύει, γιατί η ζήλια είναι πάθος. Θέλοντας όμως να κατέβει στο επίπεδο των ανθρώπων της εποχής εκείνης, οι οποίοι ξοκοιτούσανε, ενώ ξέραν τον ένα αληθινό Θεό, ξέραν ποιες ήταν οι 10 εντολές του Μωυσή. Κοίτα την πρώτη εντολή ποια είναι. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Ούκ εσοντέσι θεοί έτεροι πλήνε μου. Δεν θα δεχτείς κανέναν άλλον Θεό εκτός από μένα. Και μετά αρχίζει τις ηθικολογίες. Ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρείς. Μετά έρχονται όλες οι άλλες αμαρτίες. Θεωρεί όμως μείζον θέμα, και το βλέπουμε αυτό όταν ο άνθρωπος αληθωρίζει. Αυτό παθαίνει και η μονάδα λοιπόν. Και σαν μονάδα και σαν οικογένεια. Αλλά το ίδιο μπορεί να πάθει κανείς και σαν έθνος. Και σαν έθνος μπορεί να πάθει κανείς.
το ίδιο πράγμα. Όλα αυτά όμως επαναλαμβάνω ότι γίνονται πάντοτε κάτω από την πρόνοια του Θεού και επιτρέπει ο Θεός με ένα σκεπτικό. Όταν άρει την ευλογία του, τι κάνει, σε αφήνει με ένα σκεπτικό. Ότι από αυτά που θα σε βρουν οι συμφορές, να συνεθιστείς για να ξαναφτάσεις κοντά του. Αυτό είναι το σκεπτικό του Θεού. Δεν παίρνει την ευλογία του για να τιμωρηθείς. Δεν θέλει την τιμωρία κανενός ο Θεός. Αντιθέτως το λέει, θέλω τη σωτηρία του ανθρώπου. Το ζήτημα είναι κατά πόσον ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί αυτή την κίνηση και την ενέργεια που κάνει ο Θεός. Κάθε φορά δηλαδή που έρει την ευλογία του και έρχονται δεινά σε μια οικογένεια, σε ένα πρόσωπο, σε ένα έθνος, κατά πόσον οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αντιληφθούν ότι αυτό το επιτρέπει ο Θεός, ώστε να κοιτάξουμε μέσα μας και να πούμε κάπου φταίμε. Πήρε ο Θεός την ευλογία του, γιατί κάτι τον ενοχλήσαμε. Κάτι έχουμε κάνει. Κάτι το οποίο δεν το εγκρίνει. Ώστε να ψαχτούμε. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και ψάχνεται, βρίσκει την αιτία. Αν τη διορθώσει, επαναφέρει ο Θεός, αυτό θέλει. Να επανέλθεις κοντά του. Εάν επανέλθεις κοντά του, έρχεται αμέσως στη σκέπη και σε ξανασκεπάζει. Σαν πρόσωπο, σαν οικογένεια, σαν έθνος. Σας υπενθυμίσω ότι η Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό τη χάσαμε. Το λένε όλα τα βιβλία. Οδηγήθηκε η κατάσταση έτσι και βλέποντας ότι ο Θεός, ενώ ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία, η μεγαλύτερη, και όχι μόνο σε κράτη που κατήχε μέσα, αλλά και σε χρόνο διάρκειας, καμία άλλη αυτοκρατορία δεν κράτησε πάνω από 1000 χρόνια, 1200 χρόνια. Ξέρετε πόσο έχουν κρατήσει οι αυτοκρατορίες? Λίγα χρόνια. 30 χρόνια. 50 χρόνια. 200 χρόνια. 300 χρόνια. Τέλος. Δεν υπάρχουν πιο πάνω. Δηλαδή άντε να βασιλεύσανε ένας αυτοκράτορας, 2-3, το πολύ 4. Τέρμα μετά. Και προσέχτε ότι στους χριστιανούς δίνει ο Θεός μια αυτοκρατορία για 1200 χρόνια που δεν είχε δώσει σε κανένα άλλο έθνος και σε κανέναν άλλο λαό. Και όταν όμως απομακρυνθήκαμε από κοντά του, είδατε πως μας συρρήκνωσε. Πώς μας μάζεψε σε μία Ελλαδίτσα. Μας έκανε από τη μεγάλη Βυζαντινή αυτοκρατορία μία Ελλαδίτσα. Και εκείνη 400 χρόνια σκλαβωμένη κάτω από τους Τούρκους. Μέχρι ότου οι προπάτορές μας κατάλαβαν, συνειδητοποίησαν και όταν βρήκαν και επέστρεψαν στον αληθινό Θεό και λάτρεψαν την πραγματική πάλι πίστη τους, εν λόγης και εν έργης όμως. Τότε ακριβώς έγινε το θαύμα του 21. Τότε έγινε το θαύμα του 1821. Αρχίνησε να ελευθερώνεται αυτή η χώρα. Και βλέπουμε σήμερα ότι πάλι νέα δεινά έρχονται πάνω από την Ελλάδα. Πού να αρχίσει κανείς και πού να πρωτοτελειώσει? Ότι κινδυνεύουμε να συρρυκνωθούν τα σύνορά μας. Είδατε, το είπε η πρόεδρος της Βουλής, η Μπενάκη τότε, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ότι δηλαδή κινδυνεύουμε να χάσουμε τα όρια μας.
να μικρύνει η Ελλάδα από εκεί που είναι. Να χάσουμε τμήματά της. Ήδη χάθηκε η μισή Κύπρος. Μην νομίζετε ότι είναι δύσκολο να μας πάρουν τα νησιά, να μας πάρουν τη Θράκη, να μας πάρουν τη Μακεδονία, να μας πάρουν την Ήπειρο, να μας πάρουν την Κρήτη. Πολύ εύκολα είναι αυτά. Πολύ εύκολα είναι. Γιατί ο Θεός τι θα κάνει. Αφήνει να εξελιχθεί ένα γεγονός και οπλίζει τον εχθρό, τον αφήνει και σε αρπάζει. Σε αφήνει ξεσκέπαστο, χωρίς ασπίδα, χωρίς προστασία. Και βάζει τους εχθρούς να συντονίζονται και να σου αρπάζουν εδάφη. Αυτή τώρα η οικονομική συμφορά που έχει βρει το έθνος. Ναι, μεν κλέψαν υπουργοί, ναι, κλέψαν πρωθυπουργοί, ναι, αδίκησε ο ένας, έκανε το άλλο, πυρεμίζες ο ένας, πυρεμίζες ο άλλος. Και φτάνεις, κάπως θα σου οδηγήσει να φτάσεις στο μηδέν, στη φτώχευση. Κάπως θα φτάσεις στο μηδέν, στον πάτο. Αλλά γιατί έγιναν αυτά. Γιατί επέτρεψε ο Θεός να οδηγηθεί έτσι η χώρα μας. Θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε όταν μια οικογένεια πηγαίνει κατά διαβόλου ή ένα πρόσωπο πηγαίνει κατά διαβόλου και καταστρέφεται και ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες, νομίζω ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και την αιτία που το έθνος μας, η χώρα μας πηγαίνει αυτή τη στιγμή κατά διαβόλου. Και ναι, με φταίνει που εκεί που κλέψαν, ναι μεν το ένα, ναι μεν το άλλο, ναι μεν όλο όσο έχουν συμβεί, αλλά για ποιο λόγο επέτρεψε ο Θεός να ανεβούν κλέφτες και να διοικήσουν. Γιατί επέτρεψε τέτοιοι άνθρωποι να αναλάβουν την εξουσία όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολιτεύσεως. Θα πρέπει να πάμε μέσα βαθιά. Επιφανειακά φαίνεται αυτό ότι είναι. Όπως επιφανειακά όταν επιτεθότανε ένας άλλος εχθρός στο Ισραήλ φαινόταν ότι ήθελε να καταλάβει το Ισραήλ, επειδή ήταν μια χώρα η οποία έρε, μέλι και γάλα. Είχε πλούσια και άφθονα υλικά αγαθά. Η Γραφή λέει ότι αυτό ήταν φαινομενικά αιτία. Κρυβόντουσαν όμως πνευματικές αιτίες από πίσω. Το ότι ο λαός του Ισραήλ είχε ξεχάσει τον αληθινό Θεό. Οπότε του έλεγε, δεν θα φας πλέον γλυκό φαγητό και γλυκό κρασί. Όλα θα σου είναι πικρά, θα τα τρως. Πήρε τη χάρη του και τα είχαν όλα το Ισραήλ. Γιατί είχε λοξοδρομήσει πνευματικά. Μήπως λοιπόν αυτά τα 30 χρόνια θα πρέπει να δούμε σαν προσωπικότητες, σαν οικογένειες, σαν έθνος. Μήπως έχουμε ξεφύγει και μήπως φτάσαμε στο σημείο που και ο Αβραάμ όταν πήγε η Αγία Τριάδα να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν βρήκε ούτε 50, ούτε 30, ούτε 20, ούτε 5 σε κάθε πόλη ανθρώπους που να είναι όπως τους θέλει ο Θεός. Μήπως αν αναζητήσουμε μες στην Ελλάδα θα πάψουμε να βρούμε ανθρώπους που προς χάριν αυτών των ολίγων ο Θεός πιθανόν θα έσωζε τη χώρα μας. Μήπως λοιπόν πρέπει να γίνει μια κίνηση να κληθεί ο λαός και η Εκκλησία ολόκληρη σε μετάνοια. Να ξαναβρούμε το Θεό των Πατέρων μας. Να επιστρέψουμε πραγματικά στη ρίζα μας, στην παράδοσή μας, στα ήθη και τα έθιμά μας, σε αυτό που ο ίδιος ο Θεός μας καλεί μέσα από την Αγία Γραφή και την οποία την κάναμε στην πάντα. Γιατί ναι μεν ονομαζόμαστε χριστιανικό έθνος, ναι μεν είναι γεμάτο εκκλησίες, ναι μεν έχουμε γεμάτα μοναστήρια, αλλά όμως η πράξη δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Το ότι έρχονται δεινά σημαίνει
ότι δεν τα έχει ευλογήσει ο Θεός όλα αυτά. Δεν τα εύλογε. Που σημαίνει ότι δεν πάει καλά η Εκκλησία, δεν πάνε καλά τα μοναστήρια μας, δεν πάνε καλά οι ιερείς μας, δεν πάνε καλά οι αρχοντές μας, δεν πάει καλά ο λαός μας.